Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εχθές το βράδυ στο Επιμελητήριο Άρτας αποτελεί μια εκδήλωση διάδοσης των γνώσεων, πληροφοριών και δραστηριοτήτων που διδάχθηκαν 24 νέοι 8 ευρωπαϊκών χωρών εμπεριστατωμένης και της Ελλάδας στην πόλη της Πολωνίας από τις 4 έως τις 11 Δεκεμβρίου του 2019. Στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος καλύφθηκαν ενότητες με απότερο στόχο την εκμάθηση της εσυναίσθησης και μεθόδων συμπερίληψης της καθημερινότητας. Κάθε μέρα οι εθελοντές συμμετείχαν σε 10 ώρες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με σκοπό να διαδώσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν μέσω ενός βιωματικού εργαστηρίου σε μαθητές λυκείου του Πολυεθνικού Σχολείου εντός χρονικού ορίου 45 λεπτών. Το πρόγραμμα αυτό προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητας επιδιώκοντας τη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων από διαφορετικές κουλτούρες, καθώς και την ομαλή συμβίωσή τους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση και τη διαφορετικότητα, το οποίο είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα και χρειάζεται να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι πολύ λίγοι πλέον οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ενσυναίσθηση και μπαίνουν στη διαδικασία να σκεφτούν τι νιώθει και τι σκέφτεται ο άλλος. Για τον λόγο αυτό γίνεται η εκδήλωση εδώ πέρα σήμερα, με αφορμή το πρόγραμμα Erasmus που πήγα στην Πολωνία πριν από 2,5 εβδομάδες. Στο πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα αυτό δεν ήταν με το Πανεπιστήμιο, το ανακάλυψα μόνη μου και θέλω να πω σε όλους τους νέους να αρχίσουν να κυνηγάνε πράγματα και να τα επιδιώκουν, γιατί μόνο μόνοι μας μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα σπουδαία και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε σε προγράμματα τα οποία είναι πανευρωπαϊκά, παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά. Επέλεξα να κάνω την εκδήλωση στην Άρτα, γιατί θεωρώ ότι η Άρτα έχει σοβαρή έλλειψη ενσυναίσθησης, το οποίο το βίωνα και όσο ήμουν στο σχολείο εδώ. Και ελπίζω πραγματικά να βοηθήσω έστω και λίγο να γίνει καλύτερη. Στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, γιατί η διαφορετικότητα υπάρχει στην καθημερινότητά μας σε πάρα πολλούς τομείς και είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εισάγουμε την συνέστηση ώστε να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Σήμερα θα καλύψουμε 7 θεματικές ενότητες που αφορούν το διαπολιτισμικό διάλογο, τη διαφορετικότητα κουλτούρας, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τα μοντέλα του Ρόζενμπεργκ που αφορούν το πώς θα μπορούμε να διαχειριστούμε και να βάλουμε την ενσυναίσθηση στην καθημερινότητά μας, αλλά και το πώς χωρίζονται οι άνθρωποι σε καμιλοπαρδάλεις και τσακάλια, καθώς επίσης και για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εσωτερικό μας κριτή και να τον χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας στην ενδοσκόπηση που μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και η χθεσινή ομιλία που αφορούσε την εσυναίσθηση και έχει ως στόχο να διδάξει τρόπους ένταξής της στην καθημερινότητα. Αναλύοντας το διαπολιτισμικό διάλογο, την κουλτουρική διαφορετικότητα, το επίκαιρο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, τη σημασία της επικοινωνίας και την εσυναίσθηση της ζωής. Η ομιλία κατέληξε στην ενδοσκόπηση και στο εσωτερικό κριτή που έχει ο καθένας, προσκαλώντας να εισάγουν την έννοια της εσυναίσθησης στους εαυτούς τους. Τέλος, αξίζει να τονίσουμε πως ήταν μια εκδήλωση κάθε άλλο παρά λεκτική, εφόσον περιείχε διάφορα βίντεο για την εσυναίσθηση, ενεργούς διαλόγους εν μέσω της ομιλίας, καθώς και βιωματικό εργαστήριο που μετέτρεψε την επαφή με την εσυναίσθηση σε μια ζωντανή διαδικασία. Και συμπληρωματικά να πούμε ότι αυτή η κρύα βραδιά να μείνει και στην καρδία μας, έτσι και τους ανθρώπους μας, μια και το θέμα που θα αναπτυχθεί αφορά τον συνάνθρωπο, την κρίση που υπάρχει παγκόσμια στις κοινωνίες με την άρνηση και την αποδοχή. Το θέμα θα αναπτύξει η φοιτήτρια του Πολυτεχνείου Πατρών Νικολέτα Κούλη Βασιλείου, η οποία πριν λίγο διάστημα παρακολούθησε ένα πρόγραμμα στην Πολωνία και με εκείνα τα ερεθίσματα είναι απόψε κοντά μας ώστε να συζητήσουμε
το πολύ σοβαρό θέμα που πιστεύω ότι μας απασχολεί ως ανθρώπους, ως κοινωνία, ως κόσμος, πλανήτη. Σας ευχαριστούμε για την καλοσύνη σας. Θα μιλήσουμε σήμερα για την ενσυναίσθηση και για ό,τι έμαθα πριν από 2,5 εβδομάδες. Πήγα σε ένα πρόγραμμα Erasmus, το οποίο δεν είναι πολύ διαδεδομένο, διότι δεν είναι πρόγραμμα του Πανεπιστημίου. Είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ήμουν τυχερή και έτυχε να το μάθω μέσα από ένα φίλο μου, ο οποίος μου προώθησε την ομάδα του Facebook, όπου ανεβαίνουν συνέχεια αιτήσεις. Έκανα λοιπόν κάποιες αιτήσεις αρχικά, 10-15, και κάποια στιγμή με δέχτηκαν. Άρχισα λοιπόν να ζυγίζω τα θετικά και τα αρνητικά και να σκέφτομαι αν πρέπει να πάω. Και επειδή ήθελα να διευρύνω τους οριζοντές μου και ήθελα να αποκτήσω νέες εμπειρίες, επέλεξα να πάω. Είπα το ναι στον οργανισμό και συνεργάστηκα με το Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων. Το Κέντρο Ενδυνάμωσης Νέων είναι δύο πάρα πολύ σπουδαία παιδιά, ο Μιχάλης και η Αλεξάνδρα, τα οποία επηρεάστηκαν από την προσφυγική κρίση το 2015 και από το 2016 και μετά ξεκίνησαν να συμμετέχουν σε workshop και εθελοντικά σε σεμινάρια, ιδρύοντας τελικά τον δικό τους οργανισμό το 2019. Ο οργανισμός αυτός είναι ένας οργανισμός ο οποίος προάγει το ασφαλές περιβάλλον για να εκφράζονται ελεύθερα οι νέοι και υποστηρίζει τους νέους ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έγινε στην Πολωνία και πήραν μέρος 8 χώρες. Η Κύπρος, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Λετωνία. Το ηλικιακό έτος του προγράμματος ήταν από 18 μέχρι 30 ετών, όμως τα παιδιά που συμμετείχαν ήταν κυρίως από 21 έως 27. Ήμασταν 3 άτομα από κάθε χώρα και έπρεπε να συγκατοικήσουμε με μία ή δύο διαφορετικές εθνότητες. Εγώ προσωπικά συγκατοίκησα με μία Ιταλίδα και με μία Σλοβένα, με τις οποίες αναπτύξαμε και πάρα πολύ καλές σχέσεις, γιατί σεβαστήκαμε η μία την άλλη και δημιουργήσαμε ένα πάρα πολύ όμορφο κλίμα. Έπρεπε λοιπόν στο Erasmus και να σεβόμαστε τις διαφορετικές κουλτούρες, γιατί συνεπήρχαμε από 8 χώρες άτομα, αλλά και να συνεργαστούμε μαζί τους για να καταλήξουμε στο πιο ειρηνικό αποτέλεσμα που μπορούσε να έχει το training. Κάναμε και ένα workshop σε πολωνικό σχολείο, το οποίο είχε αρκετά προβλήματα, γιατί υπήρχαν αυτές οι οποίοι δεν μιλούσαν αγγλικά, υπήρχαν αυτές οι οποίοι δεν καταλάβαιναν αγγλικά, δεν είχαν όλοι το ίδιο ενδιαφέρον να μάθουν για αυτό που λέγαμε και δεν είχαν όλοι και την ίδια ωριμότητα, γιατί μιλάμε για παιδιά 15-16 χρονών εκεί που πήγαμε. Είδαμε πολύ έντονο το φαινόμενο του διαχωρισμού σε δημοφιλή και μη δημοφιλή παιδιά, το οποίο είναι ουσιαστικά το αντίθετο της ενσυναίσθησης. Και παλέψαμε πάρα πολύ να το καταπολεμήσουμε, το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ εφικτό σε 45 λεπτά, αλλά βάλαμε το λιθαράκι μας. Γιατί λοιπόν επέλεξα να πάω. Ήταν ένα πολύ αυστηρό ωράριο, από 9 μέχρι 7 το απόγευμα. Όμως η ανάγκη να μάθω πράγματα και να ξεβολευτώ και να επηρεαστώ από καινούργιους ανθρώπους διαφορετικών κουλτούρων ήταν πολύ μεγαλύτερη από το φόβο μου. Κατέληξα λοιπόν να πάρω την απόφαση να αλλάξω πρώτα εμένα και μετά να προσπαθήσω να αλλάξω και πρακτικά τον κόσμο. Η πολυπολιτισμικότητα θέλει να διατηρήσει τις διαφορετικές κουλτούρες που υπάρχουν σε μια κοινωνία. Ενώ ο διαπολιτισμικός διάλογος προσπαθεί να ανταλλάξουν απόψεις οι λαοί μεταξύ τους, να συνυπάρχουν ειρηνικά και να αποφεύγουν διαπληκτισμούς και περιθωριοποιήσεις. Το οποίο στην πολυπολιτισμικότητα μπορεί και να μην υφίσταται. Γιατί όπως ξέρουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 28 χώρες με διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές ταυτότητες, οι οποίες όμως μπορεί να μην ζουν αρμονικά μαζί.
και γίνονται, και το βλέπουμε καθημερινά, ότι γίνονται διακρίσεις εις βάρος κάποιων μειονοτήτων, όπως είναι τα αμαία, όπως είναι κάποιες γυναίκες θέσης ισχύως, όπως είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από το καθορισμένο και διάφορα άλλα. Ο διαπολιτισμικός διάλογος, λοιπόν, συνδέει τη γνώση με τη στάση και την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος. Ξεκινώντας από τη γνώση, τι πρέπει να ξέρουμε. Πρέπει να ξέρουμε για τη δική μας κουλτούρα και πρέπει να ξέρουμε και για τις άλλες κουλτούρες. Προχωρώντας στην ικανότητα, πρέπει να έχουμε την ικανότητα να διαχειριστούμε τις ασάφειες και τον οποιονδήποτε διαπληκτισμό. Πρέπει να μπορούμε να είμαστε ελαστικοί και να έχουμε κάποιες βασικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως το να ακούμε. Το να ακούμε τον άλλον είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι μια ικανότητα. Όσον αφορά τη στάση, είναι η στάση που επιλέγουμε να έχουμε. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα μάθησης, γιατί στη ζωή μπορούμε να συνεχίσουμε να μαθαίνουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Αλλά είναι στο δικό μας χέρι να το κάνουμε πράξη αυτό. Μπορούμε να είμαστε περίεργοι απέναντι στην ασάφεια και απέναντι στο άγνωστο, για να μάθουμε, να καταλήξουμε στη γνώση και να μάθουμε παραπάνω πράγματα για τις άλλες κουλτούρες. Και πρέπει τέλος, το πιο σημαντικό, να σεβόμαστε το πιστεύω τον άλλον. Είτε είναι της μητέρας μας, είτε είναι του φίλου μας, είτε είναι ενός ανθρώπου από διαφορετική κουλτούρα. Οι άνθρωποι κάθε μέρα αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το σπίτι. Σε ό,τι φορά το μισό. Τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε την Ισπανία όπου μέχρι χθες ήταν πρώτη χώρα σε οικονομικό σπίτι, την Ελλάδα όπου ήταν δεύτερη και την Ιταλία η οποία ήταν τρίτη τον Οκτώβριο του 2018. Σήμερα έχουμε αλλάξει τα δεδομένα. Ένας στους δύο πρόσφυγες είναι παιδί. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν σκεφτείτε ότι εμείς το 52%. Από τα 7,1 εκατομμύρια παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο, τα 3,7, δηλαδή περισσότερα από τα μισά παιδιά, είναι αυτά τα οποία δεν πηγαίνουν στο σχολείο.